Η αλήθεια είναι ότι ενώ βλέπουμε πολλέ τράπεζε στον πλανήτη, ουσιαστικά είναι μία. Γι' αυτό και οι κατευθυντήριε γραμμέ είναι πολύ συγκεκριμένε για όλο τον πλανήτη, για την Ευρώπη, ακόμα και για τη χώρα μα. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησαν οι τράπεζε στη νεότερη ιστορία στον πλανήτη τη πολιτική διαδρομή μα, τη οικονομική διαδρομή, ω λογιστικά καταστήματα και δανειοδοτήσει μέσω των ιδιωτών. Αυτό δεν έχει συμβεί. έχουν, έχουν θεσμοθετηθεί νόμοι όπου οι τράπεζε ουσιαστικά είναι λογιστικά μαγαζιά μια μεγαλύτερη ιδιωτική τράπεζα των κεντρικών τραπεζιών και όλε μαζί σε μια κεντρική παγκόσμια διοίκηση. Έτσι λειτουργούν και τα χρηματιστήρια. Ουσιαστικά βλέπετε πολλά χρηματιστήρια, αλλά είναι ένα. Η αλήθεια είναι ότι οι τράπεζε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, θα μιλήσω και μόνο, αλλά και στην Ευρώπη, αλλά ειδικά για την Ελλάδα, ε, χρωστάνε πάρα πολλά χρήματα στο δημόσιο. Άρα ουσιαστικά τις έχει δανειοδοτήσει το δημόσιο. Το δημόσιο είμαστε εμείς. Η λύση αυτή τη στιγμή είναι να κρατικοποιήσουμε τις τράπεζες που χρωστάνε στο δημόσιο και να κάνουμε μια βαθιά εξυγίανση για το τι έχει γίνει τουλάχιστον στην οικονομική διαδικασία μας. Η πτώχευση των πολιτών αυτή τη στιγμή, εφόσον δεν πτώχευσαν οι τράπεζες, είναι δεδομένο και αυτή τη στιγμή ο πολίτης είναι πτωχευμένος μέσω των τραπεζών. Ουσιαστικά έχουμε πλούσιες τράπεζες και πτωχευμένε αν το θέλετε, χρωστώντας το δημόσιο. Αλλά πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι εμεί είμαστε το δημόσιο. Άρα, το δημόσιο, αυτή τη στιγμή που είμαστε εμεί, κρατικοποιούν τι τράπεζε, γίνεται μια τεράστια εξυγίαση και πάμε σε μια αρχική, βαθιά ανάπτυξη σε, με βάσει πολύ συγκεκριμένε και απόλυτε.